Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε στην Αρτέμιδα, στο τεχνικό γραφείο της κυρίας Άννας Αρτεπούλου και έχουμε κοντά μας την πολιτικό μηχανικό και υποψήφια δήμαρχος Πατών Αρτέμιδας για να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του Δήμου. Γεια σας, κυρία Αρτεπούλου. Γεια, καλώς ήρθατε. Είστε και επικεφαλής της παράταξης Άννας, αυτό νομίζω είναι γνωστό. Είμαστε στην, όχι τελική ευθεία θα έλεγα εγώ, αλλά είμαστε λιγότερο από 3 μήνες πριν τις εκλογές. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχετε πατήσει γκάζι, δηλαδή ότι τελευταία έχετε μια ομολογουμένως ιδιαίτερη δραστηριότητα όσον αφορά τις εκλογές. Θα θέλετε να μας κάνετε ένα σύντομο απολογισμό, ένα μικρό απολογισμό? Είμαστε πάντα της επάλυσης, κύριε Ιωάννου. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους αρκετούς μήνες, αυτό που εσείς πλέον βλέπετε έτσι πιο ανοιχτά, είναι η πολύ έντονη επαφή που έχουμε με τους συνδημότες μας, με τους πολίτες του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ακριβώς διότι δεν τους βλέπουμε πριν τις εκλογές σαν τους ψηφοφόρους μόνο μίας Κυριακής, αλλά σαν συνοδοιπόρους και συμμάχους μας σε αυτήν όλη την διαδικασία που δεν είναι άλλη από το να αλλάξει ο τόπος, η επίτευξη των στόχων που νομίζω για όλους μας είναι κοινή. Άρα λοιπόν αυτή την περίοδο όντως βρισκόμαστε σε διεργασίες όσον αφορά το πρόγραμμά μας με την κοινωνία και αυτό έχει αναπτυχθεί σε κάποιους άξονες. Πρώτον, είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα στα social media με τα Facebook Live, τις εκπομπές που κάναμε live. Εκεί λοιπόν θίξαμε τα σημαντικότερα ζητήματα του Δήμου μας, όπου συνομιλήσαμε live σε ανοιχτή γραμμή με τους συνδημότες, τους δώσαμε έτσι την ευκαιρία να παρέμβουν, να μιλήσουν, να μας κάνουν τις ερωτήσεις, τις προτάσεις τους και εμείς σε πραγματικό χρόνο να τους απαντήσουμε ακριβώς σε ό,τι τους προβληματίζει. Επίσης βρισκόμαστε σε μια επαφή πλέον πιο επίσημη και πιο θεσμική, δεν είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτή την θητεία που βρισκόμαστε με όλους τους συλλόγους, σωματεία του Δήμου μας, ακριβώς διότι φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας και θέλουμε τώρα να συνομιλήσουμε μαζί τους, ώστε να εντάξουμε τα θέματα τους μέσα στο πρόγραμμά μας. Από εκεί πέρα είναι περιοδίες στις οποίες βγαίνουμε και συναντιόμαστε με την κοινωνία και τους συνδημότες μας. Και οι υποψηφιότητες βεβαίως που παρουσιάζουμε μέσω των social media γενικότερα. Από εδώ και πέρα πώς προχωράτε με αυτό το πρόγραμμα, πού είναι οι εκλογές? Μιας και μου λέτε αυτό, θέλω να πω το εξής. Από σήμερα και μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή 3 μήνες μέχρι τις εκλογές, έχουμε ναι μεν μικρό διάστημα, μεγάλο όμως για μας που ασχολούμαστε με τις δημοτικές εκλογές. Αυτό που θέλουμε για μας να μείνει εκτός όλης αυτής της διαδικασίας είναι η τοξικότητα. Δυστυχώς, ο Δήμος μας είναι από τους Δήμους που προεκλογικά ταλαιπωρείται από την τοξικότητα. Ακριβώς επειδή είναι μια περίοδος όπου ο κόσμος δεν το θέλει όλο αυτό, έχει αρκετά προβλήματα να ασχοληθεί με τον εαυτό του, με την κοινωνία γενικότερα, βλέπουμε τι συμβαίνει καθημερινά δίπλα μας. Θεωρώ ότι και από μόνος του ο κόσμος αυτή την τοξικότητα, αυτόν τον πόλεμο λάσπης, του δολοφονία χαρακτήρων θα την αποβάλει, δεν τη θέλει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε μέχρι τις εκλογές είναι να μιλήσουμε για την ατζέντα των προβλημάτων μας. Είναι να μιλήσουμε για το τι απασχολεί τον τόπο μας, τι απασχολεί την κοινωνία μας και τι είναι αυτό που εμείς θα κάνουμε για να αλλάξει ο τόπος, τι είναι αυτό που εμείς θα προσφέρουμε για να αλλάξει ο τόπος. Και πάνω σε αυτή την ατζέντα θα μιλήσουμε για τα προβλήματα. Θα μιλήσουμε ανοιχτά με προγραμματικά βίντεο, τα οποία βίντεο θα είναι και οι κόκκινες γραμμές μας, θα είναι οι δεσμεύσεις μας. Οι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που παρουσιάζουμε ήδη έχουν ξεκινήσει και βλέπει ο κόσμος προγραμματικές δεσμεύσεις. Θα βγει βεβαίως το πρόγραμμά μας όταν είναι έτοιμο, γιατί ακόμα είμαστε, όπως είπα, ήδη σε επαφές με την κοινωνία. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε με τις υποψηφιότητες, οι οποίες είναι πολλές και μέχρι τον άλλο κλείδο της υποδέλτιας συνεχόμενα θα παρουσιάζουμε υποψηφιότητες. Θα μας πείτε ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος της ΑΝΑΣΑ, ποια είναι η ταυτότητα που θέλετε να μας προσδοτήσετε? Είμαστε σε ένα Δήμο που δυστυχώς, αν και είμαστε στο 2023, τα προβλήματά του είναι πολλά. Πολλά και μάλιστα
προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν λυθεί πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ο στρατηγικός όμως σχεδιασμός είναι πάντα αυτό που βλέπεις μπροστά, ο στόχος που θέλεις να φτάσεις. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συνδυάσουμε την ήπια ανάπτυξη αυτού του τόπου με το περιβάλλον, με την προστασία του περιβάλλοντος, με τη θάλασσά μας, με την πολιτική κληρονομιά μας, με το παρελθόν μας, με όλα αυτά. Άρα λοιπόν, αυτός ο στόχος που έχουμε είναι να φτιάξουμε μια πόλη εισάξια των κατοίκων μας και της εποχής μας, οδικό δίκτυο, το περιβάλλον μας, καθαριότητα, φωτισμός, παιδεία και όλα αυτά, σε συνδυασμό όμως με το περιβάλλον, με τη θάλασσα, ήπια λοιπόν, ανάπτυξη χωρίς να δικούμε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους μας και βεβαίως πάντα σε όλα αυτά και η ίση μεταχείριση μεταξύ Σπάτων και Αρτέμιδος. Είπατε προηγουμένως για κάποια προγραμματικά βίντεο. Ποιες είναι λοιπόν οι συγκεκριμένες προγραμματικές προτεραιότητες που έχετε, ποιες είναι αυτές? Αυτή και είναι η ατζέντα των θεμάτων που πρέπει να συζητάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτά είναι που πρέπει να μας απασχολούν μέχρι τον Οκτώβριο. Ο τόπος μας έχει ανάγκη επίλυσης προβλημάτων. Μου δίνετε την αφορμή τώρα. Και άρα λοιπόν, μέχρι και τον Οκτώβριο πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να πλημμυρίζουν οι δρόμοι μας σε μια βροχή και εμείς να μιλάμε για άλλα πράγματα, ή τα παιδιά μας να μην έχουν σχολείο να πάνε και εμείς να μιλάμε για άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, και μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να δεσμευτούμε. Εμείς δεσμευόμαστε ήδη, όπως σας είπα, με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις μέσω βίντεο. Από εκεί πέρα θέλω να σας πω το εξής. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι στο Δήμο μας και στα Σπάτα και στην Αρτέμιδα, μιλώντας με τους συλλόγους, με τους φορείς, με τον κόσμο, με τους απλούς δημότες, παρατηρούμε ότι η προτεραιοποίηση που βάζουν στα προβλήματα είναι κοινή. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό θα κινηθούμε κι εμείς και θα δώσουμε προτεραιότητα στην επίλυσή τους. Και αυτά είναι η ειδοποιία, είναι η αποχέτευση, είναι η καθαριότητα, είναι τα πολυδομικά θέματα, η χρήση γης, η πράξη εφαρμογής, η συγκοινωνία, η δημοτική συγκοινωνία. Νομίζω αυτά, η πολιτιστική χώρη επίσης, πολύ σημαντική. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε. Θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για ένα γεγονός το οποίο νομίζω ότι έχει σημαδέψει το Δήμο σας και δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι ασκήθηκε κατά το δημάτου του κ. Μάκου ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία σε βάρος της περιουσίας του Δήμου. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο αυτής της συγκεκριμένης δίωξης? Μπορείτε να μας το πείτε με δύο λόγια, τι ακριβώς έγινε? Ουσιαστικά υπάρχει ένα πρόστιμο του Δήμου προς μια ιδιωτική εταιρεία, όπως έναν ιδιώτη, ένα νομικό πρόσωπο. Αυτό το πρόστιμο είναι 1.040.000 ευρώ, το οποίο και δεν καταλογίστηκε, δεν έφτασε ποτέ στα ταμεία του Δήμου. Άρα λοιπόν, ο Δήμος ζημιώνεται από ένα ποσό της τάξης των 1.040.000 ευρώ. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης αυτής. Πάντως ο κύριος Μάρκου, αντιδρώντας πάνω σε αυτό, έκανε μια δήλωση μέσα από τα social media, τονίζοντας ότι προέβησε αυτή την επιλογή προκειμένου να κατασκευαστεί ένα γήπεδο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Αυτό μπορώ πολύ εύκολα να σας πω και το έχω ξαναπεί ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα. Δεν έχει καμία σχέση. Το ότι έγινε αυτή η διαδικασία, ότι προέβησε αυτές τις ενέργειες για να κατασκευάσει το γήπεδο, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Το γήπεδο μπορούσε να κατασκευαστεί. Ο Δήμος πρώτον είχε τα χρήματα, τις 250.000 ευρώ, να φτιάξει το γήπεδο αυτό. Δεύτερον, ήταν ήδη στη διαδικασία, τη διαγωνιστική διαδικασία να το φτιάξει. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα, ένα λάθος στη μελέτη, στον διαγωνισμό και θα ξαναγινόταν ο διαγωνισμός. Οπότε θα πέρναγαν, ας πούμε, 3 μήνες. Γιατί για τέτοιο διάστημα μιλάμε. Άρα λοιπόν, ο Δήμαρχος επέλεξε να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία για να κάνει το γήπεδο 3 μήνες νωρίτερα, δηλαδή να κάνει το γήπεδο πριν τις εκλογές. Δεν επέλεξε τη διαδικασία αυτή για να κάνει το γήπεδο. Το γήπεδο θα γινόταν ούτως ή άλλως. Ξαναλέω για να τονιστεί ότι επέλεξε τη διαδικασία αυτή για να κόψει την κορδέλα πριν τις δημοτικές εκλογές του 19. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Μάρκου, ο κ. Δήμαρχος,
για τους δικούς του λόγους, ίσως για να αναμειχθεί, δεν ξέρω. Άφησα να ειδεί ότι εσείς ζημιώσατε το Δήμο και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δώσατε 7.000 για να λάβετε 150.000. Τι ακριβώς είναι αυτό, παιδί, θέλετε να μας εξηγήσετε. Μου κάνει εντύπωση καταρχήν που το είδατε. Λοιπόν, όντως ακούστηκε αυτό σαν Δημοτικό Συμβούλιο, κάπως έτσι. Σε μία συζήτηση τους κατηγόρησα με λίγα λόγια ότι με τις ενέργειές τους ζημιώνουν το Δήμο και μάλιστα είχα πει ότι το ζημιώνεται με τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε και όχι μόνο. Και εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος ξεστόμησε αυτό ότι εσείς ζημιώνετε με 7.000 για να πάρετε 200, να αποζημιωθείτε με 200 μάλιστα συγκεκριμένα είχε πει. Δεν σας κρύβω ότι προσπάθησα, ρώτησα αρκετές φορές και σε εκείνο το συμβούλιο και σε επόμενα συμβούλια τι ήταν, τι θέλει να μας πει. Δεν μας είπε ποτέ, δεν μας εξήγησε ποτέ τι εννοούσε. Μάλιστα έλεγε ότι θα σας απαντήσω εγώ όταν θέλω κτλ. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή, ήταν και συγκεκριμένα νούμερα. Οπότε είχα μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι, να μιλάω με συνεργάτες μου, να σκέφτομαι εγώ τι θα μπορούσε να είναι. Πραγματικά μετά από πολλή σκέψη και πολύ προβληματισμό, κατάφερα να συνδέσω γεγονότα πραγματικά με το τι θα μπορούσε να έχει σκεφτεί πάλι για να πει για μένα προφανώς, έτσι. Ίσως βέβαια το άφηνε για λίγο αργότερα, αλλά πάνω στο θυμό του το είπε νωρίτερα. Λοιπόν, τι έχει γίνει λοιπόν, μάλλον σε τι αναφέρεται. Μία εταιρεία, θα το πω όσο πιο σύντομα μπορώ και πιο έτσι, κατανοητά και απλά. Μία εταιρεία συμφερόντων της οικογένειάς μου, πασπιπτώσει, ξεκίνησε μία διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου. Συμφώνησε λοιπόν, έγινε και ένας αραβόνας που λέμε, μια προκαταβολή ας πούμε δόθηκε στον ιδιοκτήτη, έπρεπε να γίνει μια αποδοχή κληρονομιάς πρώτα, έγινε η αποδοχή κληρονομιάς και μετά ξεκινήσαμε τη διαδικασία της αγοροπολισίας. Αυτό ξέρετε και ξέρουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε ή μας βλέπουν ότι έχει κάποια σειρά εγγράφων δικαιολογητικών που απαιτούν και χρήμα πέρα του φόρου που πληρώνει στην εφορία. Επειδή λοιπόν ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να κάνει αυτό, δόθηκαν κάποια χρήματα από εμάς για να βγουν όλα αυτά. Τα χαρτιά, μάλιστα, φτάσαμε σε σημείο να πληρωθούν ακόμα και οι φόροι, όπως είπα, στην εφορία. Δηλαδή, ήμασταν λίγο πριν τις υπογραφές των συμβολέων. Για κάποιο λόγο που δεν έχει σημασία, όχι από τη δικιά μας πλευρά όμως το πρόβλημα, σταμάτησε αυτή η αγοροπολισία. Εμείς θέλαμε να σταματήσουμε αυτή την αγοροπολισία. Σταμάτησε λοιπόν. Ο ιδιοκτήτης δεν ήταν σε θέση να μας επιστρέψει πίσω τα χρήματα τα οποία είχαμε δώσει. Οπότε, συνενετικά, και έχει σημασία που το λέω έτσι, προσημειώθηκε το ακίνητο για το ποσό ακριβώς όμως το ποσό που αποδεικνύεται και από έγγραφα, έτσι, που είχαμε δώσει, ήταν 7.000 ευρώ. Τελειώνει το ένα κομμάτι. Και λοιπόν, αυτό τι σημαίνει πρακτικά, με συγχωρείτε, σημαίνει ότι όταν το πουλήσει ο ιδιοκτήτης σε κάποιον άλλον άνθρωπο, αναγκαστικά θα πρέπει εμάς να μας δώσει τις 7.000 ευρώ που του έχουμε δώσει. Γι' αυτό είναι αυτή η ιστορία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος παράλληλα με αυτή την ιστορία, το 2016, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν, ξεκίνησε τη διαδικασία όπως και πάρα πολλοί συνδημότες μας να ζητήσει από το Δήμο να αποζημιωθεί για αυτό το ακίνητο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο πλατεία όταν κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, είναι δηλαδή σε ομοιρία από το 87 όπως πάρα πολλά ακόμα ακίνητα, ζήτησε να αποζημιωθεί. Δεν έγινε αυτό, πέρασαν τα χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν που το 20, ίσως το γνωρίζετε, άραξε ο νόμος και έγινε πολύ πιο απλός, τι λέει στον Δημότη, κάνε μια απλή αίτηση και ζήτα αποζημίωση για τα κίνητα όσο αν είναι σε τέτοιου είδους ομοιρία. Το 21 λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτό το νόμο που του έδινε τη δυνατότητα και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Ήρθε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και ζητούσε ο άνθρωπος να αποζημιωθεί. Να πω εδώ ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά ψήφισε το θέμα όπως και για άλλα παρόμοια κίνητα που έχουν έρθει, εκτός από εμένα που απήχα για ηθικούς πιο πολλοί λόγους και επειδή είδα ότι ήταν και το τοπογραφικό υπογεγραμμένο από μένα. Και αποζητούσε 200.000 ευρώ. Τώρα, αυτή είναι η ουσία. Τώρα, αν εσείς κάπου καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία ταύτιση, αυτό πάντως, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό. Προσπαθεί λοιπόν να ταυτίσει την αποζημίωση που ζητάει ο συγκεκριμένος κύριος με το γεγονός της υποθήκης που υπάρχει για τα χρήματα που έχουμε δώσει σαν διασφάλισή μας προς εκείνον.
Είναι κατά την άποψή σας παράδοξο να διεκδικεί ακόμη μια θητεία στο Δήμο ο άνθρωπος που διώκεται για πιστία σε βάρος της ουσίας του Δήμου. Μιλάω για δύο δημάτες. Ναι, κοιτάξτε. Νόμιμο είναι. Δεν του λέει κανείς ότι επειδή το έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απιστία, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν με ρωτάνε αν είναι ηθικό. Αυτό είναι. Ναι. Προφανώς για μένα δεν είναι ηθικό. Δεν είναι ηθικό, διότι για να έχει ασκήσει ο εισαγγελέας ποινική δίωξη σημαίνει ότι είχε επαρκείς ενδείξεις. Αυτό σημαίνει. Οπότε θεωρώ ότι κάποιος για τον οποίο ο εισαγγελέας θα λέει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, δεν θα έπαιρνε υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά είναι θέμα δικό του. Για το πρώτο κλείνοντας, θέλετε να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους συντημότες σας. Θέλω πάνω να τους πω ότι έχουμε 3 μήνες μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Από εμάς θα ακούσουν μόνο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτόν τον τόπο. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε μαζί τους, να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις από την καλημέρα μέχρι το πρόβλημά του και το τι σκεφτόμαστε εμείς. Να δεσμευτούμε ότι όπως και το 19 θα συνεχίσουμε να επιλέγουμε τον δρόμο τον καθαρό, όχι τον δρόμο της τοξικότητας, όχι τον δρόμο της λάσπης, όχι της δολοφονίας χαρακτήρων. Εμείς θα βγούμε στην κοινωνία λέγοντας τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Βεβαίως, ο στόχος μας και το όνειρό μας είναι να δούμε έναν καλύτερο τόπο, μια πιο όμορφη Αρτέμιδα, πιο όμορφα Σπάτα, διότι είμαστε πολύ τυχεροί όσοι είτε γεννηθήκαμε εδώ είτε ήρθαμε εδώ, να ζούμε σε αυτούς τους πραγματικά δύο πολύ, πολύ χαρισματικούς τόπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.